Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της μεικτής σφαίδων ΕΠΣΗ και δόθηκε το σύνθημα ετοιμότητας για τον αγώνα της Τετάρτης με την μεικτή Αθήνας που θα γίνει στις 3 το απόγευμα στο γήπεδο της Βάρης Αττικής. Οι 18 ποδοσφαιριστές που έχει επιλέξει ο Αντώνης Φραγκάκης έκαναν προπόνηση στο γήπεδο της Μινωικής με την αναχώρηση να είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας από το λιμάνι του Ηρακλείου. Τη 18άδα της μεικτής σφαίδων ΕΠΣΗ αποτελούν η Τσέρος, Γαλανάκης, Σφαγιανάκης, Ρεθεμιωτάκης από τον Εργοτέλη, Μαμουλάκης, Σομαράκης, Γκρίτζαλης από τον Λίντο, Θαλασσινός, Ρούκα, Δασκαλάκης από τον ΠΟΑ, Γεωργαλής, Χασουράκης, Χαλκιαδάκης, Αμανάκης και Κουτάντος από τον Όφη, ο Κακουλάκης από τον Παναθηναϊκό, ο Μιχάλης Σπυριδάκης από την ΑΕΚ Αμιλαρίου και ο Γιάννης Σπυριδάκης από τον Αθλητικό Όμιλο Τυμπακίου. Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος και σήμερα θα κάνουμε την τελευταία μας προετοιμασία πριν τον αγώνα, έτσι ώστε θα πάμε πάνω να νικήσουμε και να πετύχουμε το στόχο μας που είναι ο τελικός. Το προηγούμενο παιχνίδι δείξαμε ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα δεμένη και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Πάμε στην Αθήνα να πάρουμε το μάτς και να συνεχίσουμε στην επόμενη φάση. Το παιχνίδι που έρχεται είναι πολύ πιο δύσκολο από το προηγούμενο και πρέπει τα επίπεδα συγκέντρωση να είναι υψηλά και τα επίπεδα αυτοπεποίθησης. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, έχουμε πολύ αισιοδοξία, πολύ όρεξη και πάμε στην Αθήνα για να φέρουμε την πρόκληση στο Ηράκλειο. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά όλο αυτό το διάστημα τώρα που περάσαμε στους 8. Θεωρώ ότι η ομάδα είναι έτοιμη. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, δεν τον φοβόμαστε. Πιστεύω και αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Μετά την άφηξή του στον Πειραιά, το πρωί της Τρίτης, η αποστολή θα καταλύσει σε ξενοδοχείο της Γλυφάδας, ενώ συνοδοί είναι οι κύριοι Βαγγέλης Παπαγγελής και Γιώργος Πλούταρχος Κουτεντάκης από την Επιτροπή Μεικτών Ομάδων, όπως και ο φροντιστής και ψυχή των Μεικτών, Μάρκος Κλουβιδάκης.